πρωτοβουλία των 106 πρώην πόλεων στην Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να εξελίξουν τον εαυτό τους. Σε αυτή την καινούργια διετία, ο Δήμος της Τρίπολης έχει αποφασίσει να βοηθήσει στην αύξηση της πληροφόρησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων σχετικά με τις ενεργειακές προκλήσεις, δυνατότητες, χρηματοδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει στον χώρο του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα η διατήρηση της της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας. Σε αυτή την πρότασή μας προετοιμάζεται μία σκέψη για να γίνει ένας ψηφιακός βοηθός, ο οποίος να έχει πληροφόρηση για όλα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά, αυτό θα συζητηθεί με τους εταίρους και θα διαβουλευτεί με τους φορείς της πόλης για να διαδικαστεί να γίνει κατάλληλο για τις ανάγκες τους. Παρέμπτε ΚΑΙΕΣ με τους εισιστήρες της έξινης πόλης. Ποιος δήμαρχος δεν θέλει οι επισκέπτες του να βρίσκουν το πάρκινγκ από το κινητό. Η επόμενη γενιά δηλαδή θα δουλέψει εφόσον προχωρήσουμε και βλέπω ότι προχωράμε σε άλλα επίπεδα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Δήμαρχου, διότι ο Δήμαρχος έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα πάντα για λεφτά, γιατί προσπαθεί, ξέρετε, η επαφή με τους υπουργούς πάντα είναι αυτή που παρουσιάζεις το έργο σου και μπορείς να πάρεις χρηματοδοτήσεις. Η κυρία Καρούζου είναι κλινήρης, οπότε καταλαβαίνετε ότι ανέλαβα μια υποχρέωση που δεν μου ανοίγει. Λοιπόν, εύχομαι στο προσωπικό να έχουμε μεγάλη επιτυχία στην παρουσίαση. Στόχος είναι να γίνουν περιφερειακά πρότυπα, των οποίων η βελτιωμένη απόδοση της πόλης θα συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων. Να πούμε λίγο, να αναφέρουμε το γεωπολιτικό πλαίσιο. Οι παγκόσμιες κρίσεις κυριαρχούν στην γεωπολιτική, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η πανδημία, η ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός, επικείμενη επιστημιστική κρίση και ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα. Η ανοιχτή στρατηγική αυτονομία, η ενδεκτικότητα και η απανεκτήμητη των στρατηγικών εξαρτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι και σαν Δήμος Τρίπολης αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα για να προλάβουμε όλες αυτές τις κρίσεις που βλέπουμε να έρχονται. Εδώ μπορούμε να δούμε λίγο το European Green Deal, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την οποία θέλουμε να εντάξουμε στην πόλη μας και να καλέσουμε φορείς και επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό. Θα σας εξηγήσω και αργότερα τι είναι και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το ICC θα βοηθήσει ευρωπαϊκές πόλεις να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν τις τοπικές πράσινες συμφωνίες χρησιμοποιώντας έξυπνες αστικές λύσεις. Πάλι εδώ μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, θα σας τα πω πιο σύντομα. Μέσω του ICC, οι πόλεις μπορούν να υποφεληθούν από συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συνεργαστούν με κοινότητα πόλεων με υψηλές επιδόσεις και να αναπτύξουν τοπικές πράσινες συμφωνίες.